Επειδή από την έδρα δεν μου επιτρέπεται να σας απαντήσω επί προσωπικού, θα μιλήσω μόνο επί γεγονότων και επί διαδικασίας. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βενιζέλο, ήσασταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που είχε γενικό γραμματέα τον κύριο Μπαλτάκο. Και αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν μεταξύ εκείνων που αρνήθηκαν τη συζήτηση για τα θέματα για τα οποία προφασίζεστε ότι κόπτεστε. Πρέπει να αποφασίσετε εάν σας ενοχλεί ότι η πρόεδρος της Βουλής, εάν σας ενοχλεί επί της διαδικασίας ότι η πρόεδρος της Βουλής περιφρουρεί αυτό που θεωρεί δημοκρατική διαδικασία, ακόμη και αν διαφωνεί η κοινοβουλευτική ομάδα ή οι κοινοβουλευτικές ομάδες οι οποίες την πρότειναν. Και σας διαβεβαιώ ότι σε αυτό που θεωρώ ότι αποτελεί χρηστή εφαρμογή του κανονισμού, να είναι όλοι οι βουλευτές δηλαδή στην διαδικασία, θα εφαρμόσω αυτό που θεωρώ σωστό και μπορώ να ακούσω τα αντεπιχειρήματα, αλλά δεν τα έχω ακούσει σε πεδίο δημοκρατίας και διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, με προσκαλείτε να είμαι πρόεδρος όλης της Βουλής όταν θεωρείτε ότι αυτά τα οποία αποφασίζω θίγουν κάποιες κοινοβουλευτικές ομάδες. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι θα σας δίνω το λόγο και πέραν του χρόνου που δικαιούστε όπως πάντοτε κάνω. Ότι θα περιφρουρώ το δικαίωμά σας να εκφράζεστε ελεύθερα και να ψηφίζετε ελεύθερα και αυτό θα το κάνω για όλους τους βουλευτές. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου ως Προέδρου της Βουλής. Κατά τα λοιπά, εάν προσδοκάτε με τη δήλωση ότι υπερψηφίσατε την Πρόεδρο να εξοικονομήσετε μεταχείριση πέραν του κανονισμού, κακώς το προσδοκάτε και δεν έγινε καμία τέτοια διαβεβαίωση. Ο κύριος Βρούτσης έχει το λόγο.